centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Λέγαμε νωρίτερα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Λέγαμε νωρίτερα και για τα μαγαζιά που έχουν και το εμπορικό κομμάτι αλλά και τις υπηρεσίες. Πάμε παραδείγματος χάρη σε καταστήματα υδραυλικών. Πάμε στον αγαπητό μας τον κύριο Ψώρα που είναι στη γραμμή μας. Κύριε Ψώρα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε, και με τέτοιου είδους καταστήματα σαν τα δικά σας που παρέχετε και υπηρεσίες. Λοιπόν, καταρχήν δεν θέλουμε να είμαστε ανοιχτά. Δεν θέλετε να είστε ανοιχτά, μάλιστα. Όχι, δεν θέλουμε να είμαστε ανοιχτά, γιατί φοβόμαστε και εμείς. Έχουμε παππούδες, οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, φίλους κτλ. Σωστό. Αναγκαστικά όμως, ναι, μας παίρνουν τηλέφωνο για βλάβες. Μάλιστα. Μας παίρνουν τηλέφωνο για να πάρουν ανταλλακτικά για καυστήρες. Ο καιρός είναι κρύος ακόμα. Ναι. Τι κάνω εγώ τώρα στην περίπτωση Αθήνα? Αν δηλαδή... Δίνω, ανοίγω ή δεν πάω πουθενά? Ο κ. Πανταζής νωρίτερα είπε, γιατί αναφέραμε ένα τέτοιο παράδειγμα σαν το δικό σας επάγγελμα, είπε ότι κλείνει το φυσικό κατάστημα, μπορεί να δουλέψει η παροχή η υπηρεσίας. Δεν ξέρω. Εσείς δεν έχετε καμία ενημέρωση? Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Το κατάστημα κλείνει. Το θέμα είναι ότι εγώ πρέπει να πάρω ορισμένα ανταλλακτικά σε κάθε περίπτωση διαφορετικά. Ναι. Τι κάνω, βάζω το κλειδί στην πόρτα, τα ανοίγω ή θα περάσει ο αστυνομικός και θα μείνει 5.000 πρόσημο? Κλείσει μέσα. Και θα σας κλείσει μέσα. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν πραγματικά, γιατί είναι ζητήματα τα οποία και μάλιστα εσείς είστε και πάρα πολύ χρήσιμοι. Κάθε μέρα μπορεί να σας χρειαστεί ο άλλος. Είναι η εποχή μας τώρα, είναι η εποχή ακόμα. Και είναι και η εποχή ακόμα. Είναι πάρα πολύ κρύο ακόμα. Το πρωί είχαμε -3 στην Καστοριά, στην πόλη. Δεν γίνεται. Πότε θα έχετε τις διευκρινήσεις? Ο σύλλογός σας μήπως κάτι έχει? Δυστυχώς παραπάνω στην πληροφορία. Είναι αδρανής, δεν είναι. Μάλιστα. Οπότε δεν έχετε και από εκεί κάποια. Οπότε τίποτα. Η ενημέρωση δικιά μας είναι από εσάς. Μάλιστα. Η οποία έρχεται σύμφωνα με αυτά που ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ. Είπαν πάντως ότι θα δοθούν κάποιες διευκρινήσεις για κάποια επαγγέλματα. Δεν ξέρω αν σήμερα το απόγευμα θα δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις, γιατί αντιλαμβάνομαι θα προκύψουν πολλά πράγματα. Είναι, ας πούμε, και η περίπτωση των e-shop. Ναι, να σας πω λίγο. Το μαγαζί είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά δέχτηκα και 10 τηλέφωνα από το πρωί για να πάρουν ανθρώποι πράγματα ανάγκης. Ναι. Τι κάνω λοιπόν, λέει ο κ. Ψώρας. Ανοίγω το μαγαζί να πάρω πράγματα να πάω να διορθώσω τη βλαβή, δεν ανοίγω. Έτσι. Σήμερα άνοιξα, τους έδωσα, αλλά αύριο δεν θα, γιατί, θα το και ρισκάρω. Γιατί το λέμε αυτό? Μα θα σου πει όλες γιατί. Άνοιξε το και φύγε. Δεν είναι έτσι. Γιατί ανοίγοντας το μαγαζί θα πάρει το ανταλλακτικό, θα χτυπήσει την απόδειξη. Άρα δηλαδή ουσιαστικά έμεσα και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το κατάστημα. Πώς θα γίνει? Ακριβώς. Ακριβώς. Καταλάβατε πού είναι τα μπερδέματα? Ακριβώς. Αυτό ας τα ακούσουν λίγο οι αρμόδιοι και ας πάρουν ορισμένες αποφάσεις. Πραγματικά λοιπόν βλέπουμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει, επαναλαμβάνω, πολύ σύγχυση γύρω από αυτό. Μεγάλη, όχι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη σύγχυση. Λοιπόν κύριε Ψώρα, με οτιδήποτε καινούργιο, αν βγει κάποια διευκρίνηση, θα τα ξαναπούμε. Έγινε, να είστε καλά. Πάντως, καλό λίγο. Κουράγιο σε όλο τον κόσμο. Μισό λεπτάκι. Αν δεν βγει διευκρίνηση, εσείς από αύριο θα πηγαίνετε ή δεν θα πηγαίνετε? Μα δεν μπορώ να έρθω. Τι να κάνω, να δεχτώ το πρόστιμο ή το μέσα? Ωχ, Θεέ μου. Εγώ σε κόσμο δικό μου, αν έχω κάτι στο αυτοκίνητο, θα πάω. Αλλά αν χρειαστεί να ανοίξω το μαγαζί να πάρω κάτι, τι γίνεται? Τι γίνεται ακριβώς? Που θα χρειαστεί να πάρετε το μαγαζί και με περιμένουν 3 άτομα απ' έξω, τι κάνω? Μάλιστα. Ωραία. Είναι λίγο μπέρδεμα. Κατάλαβα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.